Μετά το ασταμάτητο ράλι αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και αφού αυτές είχαν αγγίξει κόκκινο, αρχίζει σιγά σιγά η αποκλιμάκωση. Μείωση της τάξης των 3 σεντ καταγράφει η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση, ύστερα από τη μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων, αφού το βαρέλι Brent κυμαίνεται σήμερα κοντά στα 80 δολάρια. Ευελπιστούμε ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί, έτσι ώστε να παρατηρηθούν και να σημειωθούν περαιτέρω μειώσεις στην αγορά. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές των καυσίμων καταγράφουν πτωτική πορεία, ωστόσο οι φωνές των καταναλωτών συνεχίζονται αφού οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Δεν φάνηκε τίποτε εμείς. Τίποτε δεν φάνηκε. Η κυβέρνηση μας κλέφκει μας όλους. Ό,τι μας κάνουν χαλάλι μας. Με πολλά 3 cents μάνα μου ο κόσμος κάθε μέρα που χρειαζόμαστε. Πιενένα να ψουμίσουμε τα μωρά στο σχολείο, τα αυτά. Είναι κάπως δύσκολο. Να μειωθεί κι άλλον πρέπει. Πρέπει να πέσουν πολλά τα πράγματα γιατί είναι δύσκολο για εμάς που είμαστε και μονογονείς και παλεύουμε μόνοι μας. Είναι καλοδεχούμενες οι νιώσεις. Προφανώς βοηθά. Ειδικά αυτό η περίοδο που είναι ανεβασμένες οι τιμές γενικότερα παντού θα είναι μια ανάσα με κάποια μείωση στις τιμές αυτές. Η μέση τιμή για τη βενζίνη βρίσκεται σήμερα στο 1,56 με την ψαλίδα από το φθηνότερο πρατήριο στο ακριβότερο να φτάνει τα 12 σεντ. Το ίδιο και για το πετρέλαιο με την μέση τιμή να είναι στο 1,58 με το ακριβότερο από το φθηνότερο πρατήριο να διαφέρει 13 σεντ. Επιτάχυνση παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2024 η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, με τη χώρα να καταγράφει το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 3,3%. Μαραθώνια και με πολλές